Αντίστροφη μέτρηση και... Ένα, τώρα! Και του χρόνου! Χιλιάδες λαμπιόνια ανάβουν μια ανάσα από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου, σήμα κατά τεθέν της πόλης που φόρεσε από χθες τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Απόψε η πόλη ξεκινάει την εορταστική περίοδο με το άναμα του δέντρου και με μια σειρά εκδηλώσεις που νομίζω ότι δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη και στην περιοχή, στοχεύοντας αυτό που είπαμε, να μείνουμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, να μείνουμε στην πόλη μας, να τη χαρούμε. Η Δημοτική Αρχή έχει προσπαθήσει και αυτή τη χρονιά φέτος έχουμε ομορφύνει πάρα πολύ την πόλη μας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε ανήμερο του εορτασμού του Αγίου Πολιούχου της πόλης, με τον κόσμο να απολαμβάνει τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, με τη συμμετοχή σχημάτων και χοροδιών παιδιών που έδωσαν μια αμιγώς εορταστική νότα στη βραδιά, με την οποία επί της ουσίας άνοιξε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη, χαιρόμαστε γι' αυτό. Ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή χρονιά να ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου ήταν ζωηρή, όπως και η διάθεση την οποία δημιούργησαν βρώμενα από ξυλοπόδαρους και κλόουν, το χιονάνθρωπο και τον τάρανδο, αλλά και τα χορευτικά σόου από μαθητές των σχολών χορού της πόλης, αλλά και μελωδίες από την παιδική και μεικτή χοροδία του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα, παρακαλώ. Το αξίζετε. Τηρώντας το έθιμο και αυτή τη χρονιά, οι ναυτοπρόσκοποι προσέφεραν λαχταριστούς λουκουμάδες, ενώ το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Αγίου Νικολάου κρέπες στους επισκέπτες, ανταλλάσσοντας ευχές και για την μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου, που κάθε χρόνο στην πόλη που φέρει το όνομά του, τιμάται με λαμπρότητα και επισημότητα.